Καλησπέρα. Το ανάλυση των περιπρές είναι στις επάλξεις. Τελευταία μέρα της εβδομάδας έχουμε πάρει τη σκητάλη από το Europa League που μας την έδωσε το VAR, που μας την είχε δώσει το Champions League. Γιατί έτσι πάνε οι μέρες. Είναι Champions League, VAR. Europa League χωρίς VAR. Τώρα θα έρθει σε λίγο Τάσος που δεν θέλει το VAR. Πρόσεξε, η πρόκριση της Eintracht είναι η απάντηση στο γιατί παίρνουμε επί VAR. Η εκδίκηση του VAR. Δεν με θέλετε, ε. Δεν με θέλετε, ε. Και μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο υπάρχουν παιχνίδια στα σημαντικά στα δύο πρωταθλήματα που κρίνονται, και στην Ελλάδα νομίζω αν υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι αυτό το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα. Όφη Αστέρα Τρίπολης, δεν παίζει. Ναι, ναι. Του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Διότι νομίζω ότι εκεί πέφτουν τα φώτα για το αν ο Όφη έχει ακόμα ελπίδες παραμονής, που τις ανανέωσε μέσα σε μια εβδομάδα με τη νίκη του εντός αγωνιστικών χώρων του Παναθηναϊκού και την νίκη του εντός αγωνιστικών εκτός αγωνιστικών χώρων, την δικαστική του απαλλαγή από τις κατηγορίες περί χειραγώγησης παιχνιδιού. Αυτή είναι η τελεσίδικη απόφαση. Ο Όφη απαλλάχθηκε, όπως και ο Αιγινιακός, οπότε επανήλθε στο τραπέζι ο Όφη δυναμικά, διότι υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο η αλήθεια είναι ότι τον είχαμε ξεγραμμένο και αγωνιστικά και λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης, και από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Γιατί νομίζω αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο άλλο μας μπορούμε να το πιάσουμε από κάπως ως ρηπρές. Δεν νομίζω ότι... Δεν υπάρχει κίνητρο μεγάλο, οπότε... Ναι, δηλαδή νομίζω το ακόμα και το η συζήτηση, όχι ακόμα, και η συζήτηση που γινόταν για την Ευρώπη γινόταν σε θεωρητικό επίπεδο και γίνεται, διότι και ο Άρης, η μάχη του για την τέταρτη θέση που ήταν περισσότερο μάχη Γοήτρου, δεν Γοήτρου, να βάζει κάτι στο εισιτήριο, χάθηκε στην ήττα με τον Ατρόμητο. Η συζήτηση για το αν μπορεί η πέμπτη θέση να μην δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο νομίζω ότι έχει βγει, διότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα μεγαλοπεμπιάτικα, που θα λέγει η μάνα μου. Γιατί τότε είναι η δεύτερη ημιτελική, για να δούμε αν μπορεί να ανατραπεί κάτι με τα δεδομένα. Λοιπόν, τα παίρνουν τα πράγματα χρονικά, Γιώργο Παναγιωτίδη. Χθες, ας περάσουμε από τα εύκολα, σε ένα γήπεδο το οποίο πόσο νερό έριξε στη... Ναι, δεν σταματούσε. Πόσο νερό έριξε. Δεν σταματούσε να βρέχει. Ναι. Και ένα λάκκο δεν είδα. Ναι. Έχουν γήπεδο. Το Μεστάγια, έτσι, δεν είναι συγχρόνο καινούργιο γήπεδο, αλλά το χώρο το χώρο. Το Μεστάγια το οποίο γεμάτο σε φτιάχνει, ακόμα και άδειο, έτσι πως είναι, δεν ξέρω γιατί, είναι πολύ όρθιες οι εξέδρες, δηλαδή σου βγάζει πολύ πίεση, ναι, αυτό το γήπεδο. Είναι από τα ωραία γήπεδα, από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ισπανία. Και στο βγάζει αυτό και απ' έξω, δηλαδή το θυμάμαι και σηκώνεται ένα γήπεδο, δεν έχει αυτό το άνοιγμα που έχουν πολλά γήπεδα, είναι εκεί, σαν μια σκέψη, μεγάλο οικονομικό τετράγωνο, στο οποίο είναι το γήπεδο και υψώνονται οι κερκίδες. Η Βαλένθια κέρδισε δεύτερη φορά την Villarreal. Εντός εικών κάπου τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Η Βαλένθια, η οποία είναι και καλύτερη ομάδα από την Villarreal, με τη Villarreal να έχει μπει κουβέντα για το ότι έχει στο μυαλό της και τη μάχη παραμονής που δίνει, έκανε το κάτι παραπάνω που πιστεύω ότι της γέμισε και τις μπαταρίες για την πριμέρα, η πρόκριση επί της Zenit. Την κέρδισε η Βαλένθια δεύτερη φορά. Στην Ιταλία, ένα παιχνίδι που θα το βλέπε σαν γινόταν 1-0, με το που βάζει το φάουλ Λακαζέτ. Τι ωραία που το περνάει. Φοβερή εκτέλεση. Υποδειγματική. Εκεί που έπρεπε να τη στείλει ακριβώς. Το θέμα είναι την πέρασε από το τείχος. Μα την πέρασε από το τείχος και η μπάλα ούτε συνέχισε την ανωδική της πορεία, ούτε άρχισε να κατεβαίνει. Ναι. Λες και άρχισε να πηγαίνει ευθεία. Ήταν το χτύπημα άψογο. Ναι. Την έστειλε εκεί που ήθελε να τη στείλει και ο ίδιος νομίζω, όταν πήρε φόρο να εκτελέσει. Από τον Λακαζέτ, που στο μάνατζερ του Λακαζέτ την χρονιά που ήταν να πάει στην Arsenal, εγώ τον είχα πάρει στην Tottenham. Είναι ο λόγος που τον συμπαθώ. Έχω καλές αναμνήσεις από τον Λακαζέτ στο μάνατζερ, γιατί στην πραγματικότητα. Έτσι και έτσι. Ναι, δεν είναι και το φόρτε μου, δεν θα πανηγύριζα. Η Νάπολη πιστεύαμε χθες ότι μπορεί να κάνει κάτι, να το παλέψει, αλλά δεν το έδειξε. Ναι, και στα σημεία που πίεσε και ευκαιρίες που δημιούργησε, δεν έδειξε ότι μπορεί να ταρακουνήσει το παιχνίδι. Έχω στο μυαλό μου μάλλον, επειδή φέτος στην αλήθεια έχω δει λιγότερο ιταλικό ποδόσφαιρο από πέρυσι,
Ναι, διότι δεν έχω Νόβα, έχω Κοσμοτέ, έφυγε από το ένα. Μια πλατφόρμα πήγε στην άλλη. Λογικό. Και γι' αυτό έχω δει λιγότερα φαινή. Στο μυαλό μου την έχω από την Νάπολη, την έχω ως μια ομάδα η οποία πάτησε γκάζι, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λείπει από το Champions League. Είδε ότι η Juventus ξεμακραίνει. Ότι φέτος το παραμικρό λάθος φαίνεται, διότι η Juventus είχε χαράξει πορεία ζυμούθιο μόνο νίκες. Και στην αγωνιστική που πρώτον δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα που θα την έστειλε στους 16 του Champions League, την τελευταία αγωνιστική στη μάχη με τη Liverpool. Και την στιγμή που χάνει και από, εντός έδρας και από την Juventus, που είχε λίγο το κίνητρο μήπως εκείνη τη σπάση το αίτιο και όλα αυτά, εκεί σαν να τελείωσε η χρονιά. Γιατί την πηγαίνει με αυτόματο πιλότο. Ναι. Το ένα ζευγάρι ήταν αυτό. Στο άλλο το Chelsea Slavia Praga. Το Chelsea Slavia Praga. Πήγε να γίνει κάτι εκεί, αλλά. Ναι. Εντάξει, κοίτα, το διαχειρίστηκε με τα Chelsea. Τι μου έχει μείνει στο μυαλό του Chelsea Slavia Praga. Λίγουν τα ημίχρονα, γιατί το έβλεπα στο λεπτό προς λεπτό. Το και εγώ αυτό έβλεπα. Ναι. Σε αυτό έπαιξε. Και δείχνει τους παίκτες της Chelsea και συγκεκριμένα τον Πέδρο να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια και τους παίκτες της Slavia να μερικούς να έχουν κατεβασμένο το κεφάλι. Και εκείνη την ώρα αυτομάτως σκέφτηκα τώρα. Αυτός ο τύπος έχει κατεβασμένο το κεφάλι. Το έχει κατεβασμένο γιατί χάνει. Ναι, και άμα το σηκώσει, θα δει ότι θέλει άλλο ένα ημίχρονο και χάνουν 4-1. Κατά το κοινό λεγόμενο, σφίξαμε. Ακριβώς. Η Slavia βρίσκει το κίνητρο, την όρεξη, απέναντι σε μια ομάδα που έχει δείξει ότι στο Europa League δεν θέλει να κάνει πλάκες. Νομίζω πάει να το πάρει τέτοις φέτος. Ναι, εντός εγώ πάει να σώσει τη χρονιά μέσα. Ναι, μέσα να της μείνει κάτι. Του και να πάρει και το εισιτήριο του Champions League, γιατί στην Αγγλία είναι πιο δύσκολος ο δρόμος. Αυτό που έκανε United. Όντως. Πρόπερση. Το έκανε στον τελικό με τον Άγιαξ. Ναι, ναι, ναι. Και φτάνουμε στο παιχνίδι της Άιντραχτ με την Μπενφίκα. Η συζήτησή μας η χθεσινή εν μέρει μας δικαιώνει. Ήμασταν στην πρόκριση, αλλά με 3-1, όχι με 2-0. Ναι, όντως, το είχαμε πει ξεκάθαρα. Εκεί βλέπαμε. Θα μπορούσε να είναι 3-1 το μάτς πάντως, έτσι όπως κύλησε, γιατί είχε και η Μπενφίκα τη φάση τη. Εντάξει, αλλά εκεί σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς υπάρχει η φάση του γκολ που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τα πάντα αν εκεί δεν είχε γίνει το 1-0. Και έχετε πάλι εδώ να πάει όλη η συζήτηση στο VAR. Και πηγαίνει όλη η συζήτηση στο VAR. Που απουσιάζει. Ναι. Και απουσιάζει εμφατικά. Και η όλη κατάσταση νομίζω ότι θα, σε ένα-δύο χρόνια θα τελειώσει η κουβέντα. Η όλη κατάσταση το. Εδώ έχουμε, εδώ δεν έχουμε. Ναι, με VAR αυτό όμως θα το έβλεπε. Ή ο άλλος χωρίς VAR τώρα αυτό δεν θα καθόμασταν να βλέπαμε 20 λεπτά μια φάση, όχι να κούμπησε λίγο το πήγαινε. Είναι τόσο γρήγορη φάση που έπρεπε να δικαιολογούμε το ανθρώπινο λάθος. Όλη η κουβέντα που επαναλαμβάνω θα έμπαινε ούτως ή άλλως στη ζωή μας με το VAR και κάποια στιγμή θα φύγει όταν πλέον θα συνηθίσουμε στο VAR. Όταν θα πλέον θεωρώ ότι θα έχει περάσει μια 7ετία, 8ετία γεμάτη με VAR. Για να έχουμε θα αρχίσουν να φεύγουν πίσω οι μνήμες του τι γινόταν χωρίς VAR. Ναι. Γιατί αυτό θα μας. Ακόμη είμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Θα κουβαλάει. Και οι φίλαθλοι και οι ομάδες και οι παίκτες όλοι, έτσι. Ο Γιωρίς, όντας βέβαια στην άνετη θέση να πανηγυρίζει μια πρόκριση, είπε ότι σήμερα είμαστε εμείς που χαιρόμαστε που υπάρχει VAR. Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να βρεθεί ένας αγώνας στον οποίο να βρίζουμε το VAR. Όπως έκανε ο Κομπανί από το United, ο Φερναντίνιο. Ο Φερναντίνο από τη City. Από τη City, ναι, και ναι. Που βγήκε και βρίζει το VAR με το παιχνίδι. Όχι, το Μπινελίκ το γεμάτο ήταν του. Ο Σεφέροβιτς ήταν. Το έδειχνε κάμερα χθες μισό λεπτό. Χθες, ναι, μόλις έριξε το παιχνίδι νομίζω. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν όλο το. Ήταν έξω από την και πώς να μείνει, εντάξει. Πρέπει να κατέβασε ό,τι καντήλι είχε. Πραγματικά. Ο Σεφέροβιτς έχει περάσει από την Άιντραχτ ή από άλλη γερμανική ομάδα. Ψέμα θα σου πω μεγάλο. Έχουν εντύπωση ότι έχει περάσει ίσως και από την Άιντραχτ. Να είναι πρώην παίκτη δηλαδή, τη ομάδα του να απέκλεισε με αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος έχει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχει δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να το βρει. Τσάμπα φωνάζεις, φίλε. Ναι. Αλλά και το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, η σφιγμή σου είναι υψηλά. Έχεις προσπαθείς να βάλεις την γκολ στο τέλος και δεν σου βγαίνει. Σας σύμφωνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σύμφωνα. Αποφασιστικό. Σε άκουγα τι λέει το VAR, έτσι. Πρέπει να βρει και παρκάρισμα στον Εύωσμο και ήρθε μεταξύ. Έλα να μας πεις εδώ που δεν ήθελε VAR.
Πες μας τώρα για χθες. Εξακολουθώ να μην θέλω βάρ. Εξακολουθεί να μην θέλει βάρ. Νάτος, ακούστηκε. Υπάρχει ανάμεσά μας. Ένα λάθος στα πόσα που γίνανε. Τι λάθος όμως. Που κρίνει πρόκριση τελικά ευρωπαϊκής οργάνωσης. Συμβαίνουν και αυτά. Μα και δεν είναι. Λέγαμε για το Σεφέροβιτς που οριόταν χθες. Οριέται τώρα. Οριόνται ένα παραπάνω σε αδικούνται. Γιατί σου λέει, δεν μπορεί σε αυτό το επίπεδο πλέον, εφόσον έχει το βάρ, εμείς να μένουμε εκτός έτσι. Δηλαδή έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να φωνάζουν τώρα αυτοί που διαμαρτύρονται για φάσεις σε παιχνίδια που δεν υπάρχει βάρ. Δεν λοιπόν, είμαι υπέρ του βάρ. Μέχρι, επειδή ο Αντώνης είναι υπέρ, αλλά νομίζω ότι. Όλοι μας την παίρνουν. Ανάλογα τη χρήση του. Εκεί νομίζω καταλήγουν. Τώρα χθες δεν έπρεπε. Το έφερε πριν το πω εγώ. Ότι η κουβέντα κάποια στιγμή θα ξεκινούσε. Περιμέναμε τον Τάσο Σερβό, όχι στη γωνία. Απλά να μας βοηθήσει λίγο να προχωρήσουμε την κουβέντα. Η όλη λοιπόν συζήτηση γίνεται όχι για το αν θα πρέπει να μπει το βάρ στη ζωή μας, αλλά για τον τρόπο. Αυτό είναι. Δεν γίνεται να χωριστούν σε εξόφθαλμα λάθη ή σε βοήθεια στον διαιτητή. Στην αρχή η κουβέντα είχε πάει ότι θα πρέπει το ΒΑΡ να μπει για να βοηθήσει τους διαιτητές σε συγκεκριμένες φάσεις, σε δύσκολες φάσεις. Ναι. Πλέον αρχίζει και πηγαίνει στις κύριες και έχει πάει μάλλον στις κύριες. Σε πέναλτι, σε offside και σε στιγμή που από τον διαιτητή διαφεύγει κάποια παράβαση που είναι για κόκκινη κάρτα. Να σου πω κάτι. Πόσα γκολ έχουμε δει που, σαν του Γιορέντε παράδειγμα, δηλαδή αν ακύρωνε τον γκολ του Γιορέντε, θα ήταν ο τύπος, τι να πω, θα είχε χαλάσει όλο το παιχνίδι. Βγαίνουμε μετά από το μάτς, που το έχουμε δει 60 φορές, να πούμε ότι έχει βρει μπάλα στο χέρι και θα πρέπει να ακυρωθεί για τέτοια. Φτάνει σε σημείο η υπερανάλυση και το να πηγαίνουμε τόσο. Αν δεν ακύρωνε τον γκολ του Σίτι. Ούτε σε αυτό είμαι υπέρ. Ποιο το κατάλαβε σε ροή αγώνα τώρα ότι είναι. Μεγάλη αλήθεια. Κανένα, ναι. Αλλά όταν θα βλέπαμε το replay τη Τότεναμ. Ναι, μην το πας με το μικροσκόπιο. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όμως. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, Τάσο και Αντώνη. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Πλέον στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, που στο δευτερόλεπτο βλέπουμε τα πάντα. Δηλαδή μπορεί την ίδια στιγμή που θα γίνει να βγάλει το κινητό του ο Ποκετίνο στον πάγκο και να δει τη φάση. Έτσι, δύο λεπτά μετά θα υπάρχει παντού στο διαδίκτυο. Αν είναι φάση που είναι αναφασμένη απόφαση. Σωστό. Δηλαδή δύο λεπτά μετά ο άλλος θα ξέρει, όπως χθες, οι άνθρωποι του Μπενφίκα. Αμέσως δύο λεπτά μετά ξέραν στον πάγκο ότι το γκολ ήταν offside και δεν έπρεπε να μετρήσει. Αυτό δεν αλλάζει το παιχνίδι. Αυτό. Δηλαδή πρέπει λίγο να προσαρμοστεί και το ποδόσφαιρο με την εποχή. Συμφωνώ. Στο γκολ του τέτοιου τάξη είναι πολύ ξόθαλμο offside για να μην τη Φραγκφούρτη. Αλλά στο χέρι, στο πρώτο παιχνίδι με την Τότεναμ τώρα, είναι δυνατόν να δώσει αυτό το χέρι στο Ρόουζ. Δηλαδή η μπάλα έχει βρει είτε στο μυρό είτε πάλι, στο ακόμη και αυτή τη φάση, στην εποχή που ζούμε, δύο λεπτά μετά θα την είχαν δει οι άνθρωποι τη ομάδα που αδικήθηκε. Δεν είναι ότι θα περνούσε το παιχνίδι, θα το βλέπαμε την επόμενη μέρα στην εφημερίδα μια φωτογραφία. Πρόσεξε τι γίνεται. Πρώτα έρχεται το VAR με φάσεις όπως το πέναλτι που δόθηκε για την Manchester United στο Παρίσι. Αυτό, μπράβο. Για το πέναλτι που δόθηκε στη Manchester City στο Λονδίνο επί της Tottenham. Και για το χέρι που εξετάστηκε στην φάση του γκολ του Γιορέντε. Και επειδή ήρθε λοιπόν το VAR, το λέγαμε και χθες, έρχεται ο κανονισμός να προσαρμοστεί στο VAR. Στην αρχή προσαρμόζαμε το VAR στο κανονισμό. Πλέον, επειδή το VAR έχει άλλα 50 ζευγάρια μάτια από αυτά, δύο του διαιτητή, δύο των βοηθών, και αν υπάρχουν και επιπρόσθετοι που πλέον λογικά καταργούνται με το VAR, αλλά σε αυτά τα 6 μάτια ό,τι μπορούν να δουν, 4 ουσιαστικά, γιατί ο δεύτερος επόπτης, ο δεύτερος βοηθός δεν μπορεί να βοηθήσει στην φάση που γίνεται από την άλλη πλευρά, να προσπαθήσει να μαζέψει την κατάσταση που ανοίγει και να πει, ξέρεις τι, όσο και να τα το VAR δεν θέλουμε να αναλύει αν έχει πρόθεση ή όχι. Είναι χέρι, είναι παράβαση. Δεν είναι χέρι, δεν είναι παράβαση. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι χάνεται πραγματικά η χαρά του παιχνιδιού. Ειδικά και οι εξόφθαλμες φάσεις νομοτελειακά κάποια στιγμή αυτό θα γινόταν. Όταν φτάναμε σε εποχή που να διαβάζουμε με χαρά στο διαδίκτυο ότι από αυτό το παιχνίδι θα καλυφθεί από 32 κάμερες. Ναι. Αυτομάτως σου βγαίνει ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, και να γίνει στραβή και να μην τη δούμε. Όχι να μην τη δούνε, να μην τη δούμε και να τους βοηθήσουμε.
ότι εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη κάλυψη από κάμερες, πάνω να πει ότι όλα φαίνονται. Επομένως, εφόσον όλα φαίνονται, πρέπει να προστατευτεί το προϊόν που είναι το ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Και ο ποδοσφαιριστής από την άλλη να μπει μέσα του στην οτροπία του τροπέθνου, γιατί παλιότερα εντάξει, υπήρχαν και πιο ύπουλα μαρκαρίσματα, ή μπορεί να βάλει το χέρι του Μαραντόνα τώρα που πάμε στην top φάση, ας πούμε. Να υπάρχει και πιο ύπουλα πλέον. Αυτό ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις. Πώς το καταλαβαίνω και με εκνευρίζει πολλές φορές. Και λέω, κοίταξε, λέω, τους έχει μπει λίγο μικρόβιο. Ότι τους βλέπουν παντού, ό,τι και να κάνουν. Ότι βλέπεις ότι οποιαδήποτε στιγμή τους παίχτες να βάζουν το χέρι στο στόμα και να μιλάει ένας τον άλλον. Ναι, από συνήθεια. Ναι. Φοβάται ο άλλος ότι θα τον δείξει η κάμερα την ώρα που λέει κάτι στον συμπαίχτη του για την εκτέλεση του φάουλ. Και γιατί το λέω αυτό. Το συνδύασα όλο αυτό στο μυαλό μου που με εκνευρίζει σαν εικόνα. Όχι γιατί θέλω να διαβάζω τα χίλια. Αλλά ότι είναι ότι μας βλέπουν από παντού, μη φύγει τίποτα. Ναι. Που χθες το πλάνο στο Φραγκφούρτη Μπενφίκα έδειξε τους αναλυτές της Μπενφίκα, 4 άτομα, πάνω από ένα λάπτοπ, να έχουν ενδοεπικοινωνία με τον πάγκο για να μεταφέρουν το τι είδαν από την κάμερα που είχαν για τις τιμένες φάσεις που θα βγάζανε. Ήταν μόνο για τις στατικές φάσεις. Ναι, ναι. Την ώρα του αγώνα συζητούσανε με το που γίνεται ένα φάουλ, κερδίζει η Μπενφίκα ένα φάουλ, εκτελείται, πηγαίνει μπάλα κόρνερ και τους πιάνει η κάμερα να είναι πάνω από το λάπτοπ και με το που τελειώνει η φάση, τρία άτομα να έχουν πατήσει την ενδοεπικοινωνία και να μιλάνε, να δίνουν οδηγίες. Ότι ξέρετε εκεί, σε εκείνο το φάουλ. Όλοι κινήθηκαν προς τα. Δεν ξέρω τι είπανε, αλλά πηγαίνει το μυαλό μου ότι από πάνω είδαν τη φάση. Αντιμετώπιση των συμμένων φάσεων από την αντίπαλη ομάδα, ώστε να. Η Μπενφίκα ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή, γιατί σου λέει: εδώ που φτάσαμε είναι το μάτς στο 82 και για το ποπός μας. Δεν έχουμε σκορ πρόκρισης. Λογικά θα γεμίσουμε. Θα κάνουμε γεμίσματα. Τι θα πάμε. Θα κάνουμε μάλλον και γεμίσματα. Με αυτό το πλάνο νομίζω ότι οι Γιάννηδες του Repress θα είναι όχι υπερευχαριστημένοι. Αλλά θα λένε ότι δείτε πώς δουλεύουν σε εκείνο το επίπεδο και μπορούμε και εμείς να το κάνουμε. Κατευθείαν έδωσαν. Και λέω και το συνδύασα, διότι εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να πιάσει η κάμερα τους δύο παίκτες Μπενφίκα που θα εκτελούσαν τη φάση, που θα μιλούσαν, θα έλεγαν κάτι και μπορεί ο αντίπαλός τους, η Φραγκφούρτη, να το βλέπει εκείνη την ώρα. Θα μου πεις θα χαθεί κάποιος χρόνος, όσο χρόνος και να χαθεί. Του έχει πει στο μυαλό ότι δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα. Ότι μας βλέπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Παρακολουθούν το στόμα μας. Όπως έγινε πέρυσι στην αρχή της σεζόν. Πέρυσι ήταν. Που υπήρχε φάση για την οποία η ομάδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου διαμαρτυρόταν για πέναλτι. Πέναλτι δεν δόθηκε. Και δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Παπαδόπουλο. Ο οποίος στη διάρκεια της φάσης πήγε κάπου να κρυφτεί και έδωσε μια γωνιά. Πίστεψε ότι κρύφτηκε. Νόμιζε. Κρύφτηκε από τους υπόλοιπους. Κρύφτηκε από τον διαιτητή. Κρύφτηκε από τους βοηθούς. Από το βαρ. Έτσι πίστευε. Με τις 32 κάμερες. Δεν κρύφτηκε. Big Brother είναι. Αυτό είναι ο αγώνας. Ναι, εκεί φτάνουμε όμως. Εκεί φτάνουμε. Νομίζω ότι θέλει λίγο καλύτερη χρήση. Θα είναι δύσκολα τα λίγο. Είναι σίγουρο. Να αφήνουμε και. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κάποιες φορές λέμε ότι μια ομάδα καλύτερη, παράδειγμα ο Άγιαξ με την Γιουβέντους. Έτσι. Σε όλο και στα δύο παιχνίδια ο Άγιαξ ήταν καλύτερος. Προχθές βλέπουμε έτσι τη θεία δίκηση εισαγωγικά ότι ακόμα και ένα και πέναλτι να ήταν στη Γιουβέντους και να το έδινε, θα έλεγες δεν αξίζει να το πάρεις, δεν μην το παίρνεις. Εκεί πάει το γράμμα του νόμου ότι εφόσον είναι χέρι πρέπει να γίνει πέναλτι όμως. Εμείς που είμαστε σαν φίλαθροι και από μέσα μας βγαίνει πούμε, έτσι, αυτό το να κερδίσει ο καλύτερος, να κερδίσει αυτός που έπαιξε καλύτερα, υπάρχει μια σύγκρουση σε αυτό. Ναι, γιατί και άλλη ομάδα θα σου πει στην κακή μου μέρα, γιατί να μην έχω το δικαίωμα να διεκδικήσω αποτέλεσμα. Ναι. Σωστό. Δεν είναι άθλημα που κερδίζει μόνο ο καλύτερος, γι' αυτό και μας αρέσει. Είναι άθλημα των εκπλήξεων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα με την πρώτη συζήτηση που θα ήθελα να κάνουμε. Βγάλετε όλο το ελληνικό σας δαιμόνιο. Πέρυσι, στον τελικό του κυπέλλου, είδαμε για πρώτη φορά ξένο διαιτητή. Και η αλήθεια είναι ότι μας άρεσε. Πάρα πολύ. Γιατί σαν να το περιμέναμε λυτρωτικά και η εμφάνισή του ήταν αυτή που θα θέλαμε όλοι. Φέτος είναι πολύ πιθανό τελικά στον τελικό του κυπέλλου να έχουμε τον πρώτο VAR στην Ελλάδα. Εδώ σας θέλω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε το by Repress. Στο πρώτο μέρος πιάσαμε λίγο την συζήτηση κυρίως για το Άιντρακτ Μπενφίκα. Με το Βάρντεν στο επίκεντρο. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα έρθει και στο επίκεντρο και η Άιντρακτ τακτικά, διότι σε τακτικό επίπεδο, διότι έχει αποκλείσει τρεις ομάδες που ήρθαν από το Champions League. Ναι, την Ίντερ, τη Σαχτάρ και την Μπενφίκα. Και οι τρεις. Σίγουρα δεν έχω μεγάλη εικόνα από το παιχνίδι, αλλά από όσο θυμάμαι εκεί με Ρέμπιτς, Κώστιτς και έναν ακόμα Γιόβιτς, που έχουν πολύ ενέργεια στα παιχνίδια τους, με πολύ πίεση και τα δύο μπακ ανεβαίνουν συνέχεια πολύ ψηλά. Θα ήθελα να δω αν επιβεβαιώνεται η σκέψη που μου έχει μείνει και η εικόνα που μου έχει μείνει συνολικά από τα όσα παιχνίδια έχω δει από την Άιντραχτ. Νιώθω ότι είναι η ομάδα η οποία μεταφέρει την μπάλα δημιουργώντας τρίγωνα ποδοσφαιριστών στο χώρο που κινείται. Δηλαδή, ανάλογα με το πού θα κατευθύνει το παιχνίδι της, κινούνται οι μέσοι της για να δώσουν βοήθειες. Κάπως έτσι την έχω στο μυαλό όμως ως ανάπτυξη. Ούτε μεγάλες αλλαγές παιχνιδιού, ούτε κάποιο συγκεκριμένο κάθετο ποδόσφαιρο, ούτε με τη μία μεταφορά της μπάλας στα άκρα. Μία προσπάθεια προστασίας της μπάλας από τον διάδρομο που επιλέγει, από τους παίκτες που συγκλίνουν προς τα εκεί. Ωραία, πράγματι. Αυτό για να συμβεί θέλει σίγουρα, και τώρα έτσι λίγο το κάνω εικόνα, σίγουρα από τα μπακ θέλει πολύ βοήθεια για να έχει πλάτος το γήπεδο και σίγουρα να μεταφέρονται προς εκείνη τη μεριά από τους ποδοσφαιριστές. Σαν να συνοδεύουν την μπάλα μέχρι το χώρο ευθύνης, σαν να συνοδεύουν την μπάλα όταν βρίσκεται στο χώρο ευθύνης του ο κάθε παίκτης. Ναι. Και να πλαισιώνονται από το σκάφ κοντά ή τον αντίστοιχο χάφ της πλευράς. Ωραία, αυτό θα γίνει η ανάλυση στο replay. Βεβαίως, για να μπορεί να είναι μια ομάδα επιτυχημένη, πρέπει να έχει προστασία της μπάλας όταν τη μεταφέρει. Πρώτον, αυτό, δηλαδή τρόπο να τη μεταφέρει. Δεύτερον, πρέπει να έχει ένα γκολτζί. Υπάρχουν πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες, με πολλούς σκόρερ. Δεν θα βρεις ομάδα που έχει πάρει τίτλο και δεν έχει πρώτο σκόρερ. Δεν γίνεται. Έναν μπροστά. Το γκολτζί που φαίνεται να απουσιάζει από την Νάπολη τα τελευταία παιχνίδια. Με Μίλικ, Μέρτενς, Ινσίνιε, Καγιεχόν να κάνουν. Το Μέρτενς δεν τον είχα ποτέ στο μυαλό μου ως γκολτζί. Στις τελευταίες δύο χρόνια έχει 50 γκολ. Δηλαδή, ναι, αλλά σκοράρει, νιώθω ότι κάνει δουλειά άλλου. Αυτό είναι καλύπτει... ο ποδοσφαιριστής που θα τέριαζε. Παράδειγμα, έτσι θυμίζει το παιχνίδι του πολύ με τον Τάντιτς, που βγαίνει συνέχεια έξω από την περιοχή. Μπαίνουν οι χαφ της πλευράς ή του άξονα στη θέση του. Είναι ποδοσφαιριστής που παίζει πολύ συχνά έξω από την περιοχή. Μια και το έφερε κουβέντα, η Νάπολη στο μυαλό μου είναι λίγο σαν την Τότεναμ σε ποιο τομέα. Η Τότεναμ φέτος, επειδή έχει δεύτερη φορά κοινό τον Κέιν, άρχισε να μαθαίνει να παίζει με τον Σον, προσαρμόστηκε. Η Νάπολη προσαρμόστηκε σε τέτοιο βαθμό στον τραυματισμό του Μίλικ που είχε πάθει πέρυσι, και αυτό είχε πάθει πέρυσι, ναι, στιγμή. Μόλις ναι. Σε τέτοιο βαθμό που δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι με τον Μίλικ. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και αυτό φυσικά νομίζω ότι ήταν και ο Σάρι που ήθελε να παίξει με αυτόν τον τρόπο και του βγήκε πολύ παραπάνω με Μέρτενς, Ινσίνια, Καγιεχόν να αλλάζουν συνεχώς θέσεις στην επίθεση. Το είχε κάπως έτσι στο μυαλό του στην Τζέλσι και τον Ιανουάριο να φωνάζει φέρτε μου φόρ, γιατί δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει με τον Όσκαρ Σεντερφόρ, η αλήθεια είναι. Και μπήρανε πλάγια η Πέντρο και η Βίλιαν. Η αστοχία της, για το κομμάτι της Νάπολης, η αστοχία της ήταν τόσο μεγάλη που σε κάποια φάση χθες έβλεπα ότι είχε 14-15 τελικές και ήταν στην εστία 2. Προφανώς δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν απειλήθηκε να δούμε. Το χειρότερο μου, αστοχία. Όταν παίζω μάνες, δεν είναι το χειρότερο μου. Να βλέπω ότι έχω 15 τελικές και 2-3 στην εστία, είναι στιγμή που πατάω pause και ψάχνω να βρω τι φταίει. Δηλαδή, δεν θέλω άλλους στάρτερ, παιδιά. Ναι. Δεν θέλω άλλους στάρτερ. Θέλω να τους στάρτερ στην εστία. Και η μεγαλύτερη της ευκαιρία πρέπει να μην καταγράφει και κάνω στη τελική. Που γίνεται ένα παράλληλο γύρισμα από τον Μέρτενς. Ήταν και ο Μίλικ τη βρίσκει. Δεν την έστειλε καν προς την εστία την μπάλα. Κοίταξε, μέχρι να γίνει το 1-0-1 από τον Λακαζέτα, έχει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Μία με τον Καγιεχόν που στην ουσία βγαίνει από πλάγια θέση και στέλνει ένα πολύ κακό τελείωμα. Και ένα με τον Μίλικ που εγώ περίμενα ειλικρινά μόλις είδα την μπάλα, το έκανε. Γιατί και στον αέρα ο Μίλικ είναι πολύ ικανός.
Και η τοποθέτησή του τώρα είχε λάθος. Κάνε πολύ κακό. Ένα τελείωμα. Γενικά τελείωμα, πώς θα μάλλον για Μίλικ. Φυσικά. Γι' αυτό το λέω ότι ενώ είναι γκολτζής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα η Νάπολη να έχει σοβαρό πρόβλημα. Πλέον στην τετράδα είναι η Βαλένθια με την Arsenal. Το ένα ζευγάρι. Οπότε θα πρέπει να έχουν παίξει και τελικό αυτή κάποια στιγμή μαζί στο παρελθόν. Κάπου το έβλεπα στο Twitter, το πιάσει το μάτι μου, ναι. Βαλένθια, άμα το γκουγκλάρουμε θα το κάτι θα πούμε. Βαλένθια, Arsenal, κάποιον τελικό κάποια στιγμή. Έχω την εντύπωση. Τελικό ή μη τελικό. Μεγάλο παιχνίδι πάντως. Για να μην λέω. Γιατί το ξεκίνησα από σκέψη για. Νομίζω η καλή φουρνιά της Βαλένθια ήταν τότε, 2000-2001-2002. Με Κανιθάρες, Κλαούντιο Λόπεζ, Αγκούλο, Ίστα. Αγιάλα, Μεντιέτα. Από τότε, δηλαδή, άμα θα ψάξουμε, φαντάζομαι εκεί κοντά θα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Κοίταξε, η δικιά μας η φουρνιά Τάσο, εκεί, από εκείνα την πενταετία, εξαετία, αν του έχει μείνει μια γλυκιά ανάμνηση και έχει πάντα μια συμπάθεια, είναι στη Βαλένθια και στη Λίτζ. Και στη Λίτζ, ναι, βέβαια, του Κατσουέλ, φυσικά. Φυσικά. Μια και βλέπω πήγες προς τα εκεί. Τελικό πάντως. Θα έχει κάποιο παιχνίδι, μάλλον με τις σωστές. Υπάρχει. Μπορεί να. Άρθαν Βαλένθια το 1980. Τι παιχνίδι είναι αυτό που μου βγάλαμε όμως. Έτσι από περίεργη, γιατί. Σου λέω κάπου το πήρε το μάτι μου, φευγαλέα. Ότι... Είχε ο ημιτελικό ο μεγάλο Άρθαν Βιαρεάλ του Champions League. Την τελευταία φορά που η Άρθαν πήγε τελικό Champions League το 2016. Το 2006, συγγνώμη. Το Άρθαν. Ναι, το Άρθαν Βιαρεάλ. Το αποφύγαμε αυτό γιατί πέρασε η Βαλένθια. Α. Ναι, στο κύπελο κυπελούχων, τελικώς. Γιατί θυμάμαι ότι είδα φωτογραφίες. Και ποιος το πήρε. Θυμάμαι ότι είδα. Χέιζερ κιόλας. Θυμάμαι ότι είδα φωτογραφίες στο tweet. Βαλέτε. Κέμπες. Μάριο Κέμπες. Καλά, ρε, έχουμε εδώ. Εδώ, Χρήστο, έλα από εδώ. Έχουμε το Google εδώ και καθόμαστε και ψάχνουμε. Δηλαδή, εντάξει. Μα σου λέω, είδα φωτογραφίες από Λάβαρο. Που έλεγε συναντιούνται ξανά. Γι' αυτό το είπα. Όχι, δεν είμαι κανένα παθηγνώστη. Το έτυχα στο Twitter χθες το βράδυ. Εδώ δες, με κίτρινα μπλε Άρθαν. Είχε παίξει το τελικό. Στο Χέιζελ. Ναι, τότε το. Στα πέναλτι κρίθηκε Χρήστο, έτσι, από ό,τι βλέπω στο βίντεο. Τότε το Χέιζελ ήταν στις εντός εικόνων δόξης του μέχρι να έρθει η μαύρη νύχτα το 85. Ναι, το 80 είναι τελικός εκεί το 85. Τελικός στις Βρυξέλλες. Το άλλο ζευγάρι. Με σημείο αναφοράς να έρχονται εδώ πληροφορίες από το τεράστιο παιχνίδι του Σοκράτη Παπασταθόπουλου και χθες. Ήταν καλός. Ο Παπασταθόπουλος είναι ο πιο πετυχημένος. Έλληνας που παίξει στο εξωτερικό. Κοίταξε. Ο Ζήκος έχει τεράστια. Αυτό που έχει καταφέρει να φτάσει στο τελικό Champions League. Σε διάρκεια όμως. Σε διάρκεια όμως. Πολύ σωστά το λες. Είναι μια δεκαετία, παραπάνω από δεκαετία. 15 χρόνια. Να σου πω κάτι, εάν ο Παπασταθόπουλος τελειώσει την καριέρα του έχοντας γράψει πάνω από 80 συμμετοχές πρωταθλήματος σε Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία. Είναι φυσικά. Και σε δεκαετία από 8 με 20. Ναι. 8 δηλαδή, έφυγε πήγε στην Τζένοα, ένα χρόνο εκεί. Μετά πήγε τώρα, στη Μίλαν, μετά πήγε δηλαδή, δανεικό στη Βέρντερ. Τη Βέρντερ στην Ντόρτμουντ, εκεί έκανε φυσικά μια εξαετία και τώρα στην Άρσεναλ. 30 χρονών. Δηλαδή σε επίπεδο top. Και πάντα με γεμάτες χρονιές, πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, με πολλά παιχνίδια, με πρωταθλήματα. Εμένα η ποιότητα μου σκέψη ήταν εντελώς καφενιακή όταν πήγε στην Άρσεναλ. Και όχι από κακία, όσο ότι. Δεν σε λέω, δεν είναι λίγο μεγάλος να πάει. Ήταν στο ξύλο, θα πάει στο ακόμα μεγαλύτερο ξύλο. Και σε μια ομάδα που θα φαίνεται, δεν είσαι στην Άρθρο, δεν είσαι. Και λέω, εντάξει τώρα, πρέπει να τα φιλαράκια του εκεί. Έκανε μεταγραφή από την Ντόρτμουντ στην Άρθρο, πάλι εκεί. Του άνοιξαν το δρόμο. Και δεν το έλεγα από κακία, αλλά από πορεία λέω, μπορεί και εκεί να σταθεί στην ηλικία που είναι. Είναι ο πιο σταθερός στόπερ. Αλλά δηλαδή, είναι. Και ο Κωσίσλι, φυσικά που είναι με τους τραυματισμούς έχει. Μεγάλα προβλήματα. Και ο Μουστάφη ξέρουμε ότι δεν είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα μπορέσει να σταθεί εκεί. Όχι, γελάω πάλι γιατί θυμήθηκα. Σε σατυρικό λογαριασμό στο Twitter είχε τον Παπασταθόπουλο σε τρία πλάνα φωτογράφησης που ήταν έτσι σκυθροπός
Και έγραφε από κάτω ο Σοκράτης Παπαδοστόπουλος έχει πάρει το ύφος που θα έχει ο καθένας αν μαθαίνει ότι η παρτενέ του είναι Άνινα, είναι ο Μουστάφη. Δηλαδή την κακία να την πει, αλλά τον είχε πετύχει βέβαια, έτσι, φωτογραφικά. Τον είχε πετύχει σε τρία πλάνα που κάτω σε έναν καναπέ για φωτογράφηση με τον Μουστάφη και ο Παπαδοστόπουλος είναι όπως ήμασταν εμείς μικρά που μας πηγαίναν σε κάτι γιορτές θείας και περιμέναμε να γυρίσουμε σπίτι γιατί θέλαμε να παίξουμε τα αυτοκινητά. Άντε, μαμά, τελειώνουμε. Αυτή η φάτσα, η πεσμένη εντελώς. Αυτό είχε. Τι είχες να πεις για τη συνδιέκοψη με τον Σοκράτη? Για ποιο θέμα έλεγα? Κολλήσαμε. Δεν έλεγα κάτι, απλά θυμήθηκα για τον Παπασταθόπουλο. Έστω. Και αυτή λέγαμε τη στιγμή τον... είναι ο μοναδικός Έλληνας εκπρόσωπος, έτσι. Ναι. Γιατί η Σάμαρης και ναι, λέγαμε για το, για το Άιντραχτ Τσέλσι. Που μου θυμίζει λίγο το, τη Τότεναμ. Σαν, που εντάξει, δεν είναι παρόμετα μεγέθη των αντιπάλων τους. Αλλά έκανες την εκκληξή σου, εδώ είναι το ταβάνι σου. Εδώ απέναντί σου είναι η Τσέλσι, αγαπητή Άιντραχτ, ή μη τελικό παίζεις. Και σε αυτό το άνετο δεν σου πει κανένα τίποτα. Ναι, υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Δεν σου πει κανένας τίποτα να αποκλειστείς. Σκέφτεται να σου πει να περάσεις όμως. Εδώ που φτάσαμε είναι... Να πω κάτι. Α, Άιντραχτ θα περάσει. Θα το σηκώσει λες κιόλας. Δεν ξέρω αν θα το σηκώσει, αλλά βρίσκει τον ιδανικότερο αντίπαλο από αυτούς που μπορούσε να βρει. Βρίσκει μια ομάδα η οποία δεν πιστεύει στο πλάνο της. Επειδή διαφωνώ, σ' ακούω. Βρίσκει μια ομάδα η οποία δεν πιστεύει στο πλάνο της. Βρίσκει μια ομάδα η οποία έχει περισσότερα να χάσει. Πάει να σώσει τη χρονιά μέσα από ένα θεσμό που δεν της λέει και πολλά. Το να πάρει η Chelsea δηλαδή, το να φτάσει στο UEFA, ok. Από εκεί που ξεκίνησε με άλλα εδώ πράγματα. Και εγώ ολοκλήρωση. Με άλλη νοοτροπία, ας το πούμε, για να πάει να κάνει τη διαφορά. Αρχίζει και με πίθη λίγο. Αλλά το κυριότερο και πιο βασικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πιστεύουν σε αυτό που παίζουν. Και αυτό είναι τόσο τρομακτικό που βλέπεις τα πρόσωπα και ακόμα και των οπαδών τους εχθές. Γίνεται το 4-3 και άρχισαν και τρώγαν τα νύχια τους. Καταλαβαίνεις ότι αυτό φυσικά είναι μια άβρα, είναι κάτι που περνιέται στην ομάδα. Standard. Σίγουρα περνάει. Άμα από τη Σλάβια Πράγας, από εκεί που κερδίζουμε 4-1, γίνεται το μάτι 4-3. Φυσικά εντάξει, το άνθρωπο έβαλε δύο γκολάρες σε δύο σουτ που δεν πιανόντουσαν. Και επειδή πολλές φορές λέμε. Αλλά ξέρεις, εκεί δεν έχει μια σιγουριά, λες εντάξει, ήταν τυχερό, τα βάλε. Σου γεννιέται ένα πράγμα από πίσω ότι λες να την πάθουμε. Αυτό είναι μια ανασφάλεια που πηγάζει από το ότι δεν πιστεύουμε στον πλάνο. Πριν... Και βέβαια συζητούσαμε για το ότι οι ομάδες έχουν το χαρακτήρα του προπονητή σου. Και πρώτον, ο προπονητής δεν αισθάνεται καλά. Έτσι ακριβώς. Όταν γυρνάς και τον βλέπεις στον πάγκο, που τον γουστάρουμε πάρα πολύ το Σάρι, γιατί είναι ιδιοφυΐα προπονητική, να είναι με τη γόπα, να την καπνίζει και να είναι μονίμως αγχωμένος, καταλαβαίνεις ότι αυτό περνιέται και μέσα στην ομάδα. Πριν αντιπαραθέσει ο Αντώνης την άποψη, γιατί δεν είναι ιδανικός αντίπαλος για την Άιντραχτ της Τσέλσι, εγώ θα το πάω λίγο διαφορετικά. Στο αυτό που τόνισε ότι για την Τσέλσι ίσως να μην λέγει πολλά το Europa League. Η Τσέλσι αυτή τη στιγμή έχει 66 στην Αγγλία, έτσι. Όσο έχει και η Arsenal, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. 67 έχει τότε να με πείσουμε παιχνίδι λιγότερο. Και 64 έχει United επίσημα παιχνίδι λιγότερο. Δηλαδή κινδυνεύει να τερματίσει ακόμη και έκτη. Και έχει να παίξει. Που ήταν το πρόγραμμα. Έχει να παίξει τώρα με την Burnley εντός έδρας τη Δευτέρα. Πάει στο Old Trafford να παίξει με την United. Υποδέχεται τη Watford που είναι πάντα επικίνδυνη. Και τελευταία αγωνιστική παίζει με σέντρα της Leicester. Από αυτά τα 4 παιχνίδια θα διεκδικήσει το εισιτήριο για να βγει στο Champions League. Και για να το διεκδικήσει μέσω Ευρώπης έχει να παίξει 2 παιχνίδια με την Eintracht εντός εκτός, διπλά παιχνίδια. Και τον τελικό μετά. Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για τη φετινή Chelsea? Συμφωνώ. Αλλά πόσο σε πείθει αυτό το σενάριο? Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά το βλέπω. Σαν, αν ήμουν ο Σάρι, θα έλεγα. Ένας προπονητής. Αν ήμουν ο Σάρι, θα έκανα ό,τι έκανε και ο Μουρίνιο πριν από 2 χρόνια. Πάμε να το πάρουμε από εκεί το εισιτήριο, γιατί στην Αγγλία είμαστε δύσκολα. Με το πρόγραμμα που έχουμε και με τα δεδομένα τα βαθμολογικά που έχουν και οι υπόλοιποι, είμαστε δύσκολα. Και υπάρχει επίσης και το σενάριο. Σίγουρα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Που πλέον γίνεται όλο και πιο εφικτό. Αν έχουμε ειδικά και 2 αγγλικούς τελικούς. Αν πάρει το Champions League η Tottenham, για παράδειγμα, και μείνει εκτός τετράδας, παίρνει εκείνη το εισιτήριο. Οπότε ο πέμπτος, ο τέταρτος για παράδειγμα, αν βγει Chelsea τέταρτη. Σενάρια, σενάρια. Είναι όμως πλέον εδώ που, εδώ που φτάσαμε δεν είναι να ρισκάρεις. Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι έξοδος στους ομίλους Champions League, δεν είναι παίζεται κάτι απλό. Θέλουμε κάτι ξεκάθαρο.
Κατάλαβες. Και δεν υπάρχει στο μυαλό των ποδοσφαιριστών της Chelsea. Δεν το αποφασίσει αυτό. Ένα πράγμα. Αυτό δεν το αποφασίσει ο παίκτης. Πάμε να παίξουμε για εκεί. Ο Σάρι, το τεχνικό επιτελείο, η διοίκηση ότι ο στόχος είναι αυτός. Πάμε να πάρουμε το Europa. Για να βγούμε Champions League το χρόνο, να βγούμε στους ομίλους. Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά πηγαίνω συνήθως με τις ομάδες οι οποίες έχουν πιο ξεκάθαρο στόχο, μεγαλύτερο κίνδυνο. Μεγαλύτερο κίνδυνο από το να περάσει στο τελικό νομίζω ότι έχει Άιντραχτ. Όχι η Chelsea. Από αυτή την άποψη. Και εσύ του ότι η Chelsea είναι μια ομάδα η οποία παρουσιάζει φέτος πολλά προβλήματα, εκεί καταλαβαίνεις ότι σίγουρα εντάξει, οι ποδοσφαιριστές έχουν μια ποιότητα. Δηλαδή, αν ξυπνήσει καλά ο Αζάρ και παίξει, μπορεί την μια πρόκληση να την πάρει μόνο του με δύο ενέργειες. Μεγάλη αλήθεια. 100%. Δεν είναι πράγματα που τέτοια. Απλά έτσι όπως βλέπω την κλήρωση, πιστεύω ότι για την Άιντραχτ συγκεκριμένα, που έχει και αυτό το πάθος στο παιχνίδι της, είναι ο ιδανικός αντίπαλος. Έτσι νομίζω αυτό είναι. Τέσσερις αγγλικές ομάδες. Ναι. Τρεις ομάδες. Οχτώ. Υπήρχε άλλη φορά. Δεν μπορεί και να μην υπήρχε. Στην οκτάδα, τρεις ομάδες από μια πόλη. Μπορεί να υπήρχε. Ποια είναι, μια χρονιά δεν ήταν στους τέσσερις, τρεις αγγλικές. Ναι, στο Champions League. Είχε τρεις αγγλικές ομάδες. Μιλάς για. Το 8-9 ήταν. Τη χρονιά που ήταν εμφύλιος. Που το πήρε η. Ναι, ήταν Manchester. Δηλαδή η Chelsea είχε αποκλείσει τη Liverpool για να πάει αυτήν την τύπωση. Manchester City, σίγουρα. Άρα από τρεις διαφορετικές πόλεις. Θα μου πεις εδώ φτάσαμε να δούμε τελικό Champions League από την ίδια πόλη το δύο φορές. Δύο φορές κιόλα. Ναι. Αλλά μα δείτε παραμένει η πόλη με τα περισσότερα από τη Champions League, έτσι. Ναι. Ναι, 13. Ακόμη κι αν τα κατέχει μία ομάδα. Είναι το, τι είναι το, δεν και ένα. Να είναι καλά ο Ράμος. Να είναι καλά ο Ράμος. Να είναι καλά. Γιατί έτσι με τον Πιτιδίδα πολλοί έχουν τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε φαν του, οπότε. Με ποιον? Με τον Πιτιδίδα. Λόγω διαφήμιση σε ναι, τα τελευταία χρόνια αυτό το γκολ είναι το γκολ που έχω πανηγύρισει πιο άξιο από καθένα από ομάδα ευρωπαϊκή, όντας σπίτι μου. Του Ράμος, Του Ράμος. Είναι ηγέτης. Μου είχε βγει ένα άγχος. Μου είχε βγει ένα άγχος. Τέσσερις αγγλικές ομάδες. Από εδώ, από εκεί. Το κατάφερα γιατί είχε γίνει πολύ κουβέντα. Αυτό πρέπει να έχει ξανασυμβεί κάπου στο μακρινό 1980. Τώρα θα το ψάξω. Αυτό το τι. Μαυρομάτι. Κάπου το πήρε το μάτι μου στα social media το πρωί τώρα και αυτό το ψάχνω. Ειδικά από χθες που προκρίθηκε και η Arsenal και είναι σε ημιτελικό. Οι φίλοι της Τότεναμ δεν μπορούσαν να το σχολιάσουν αυτό και να βρουν κάτι να πούνε. Και θυμήθηκαν εκείνες τις αφήσεις που είχαν κυκλοφορήσει πέρυσι τον Αύγουστο, που διαφήμιζαν την Τότεναμ και έλεγαν για το γήπεδό της, το Wembley τότε, ότι έφερε το μοναδικό μέσο που μπορεί να δείτε στο Λονδίνο Champions League. Το έχουν αυτό. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Η Chelsea μόνο έχει φέρει Champions League στο Λονδίνο. Φυσικά. Παίζει και αυτό το ρόλο του στην όλη κουβέντα των ομάδων. Για να δούμε τι. Βέβαια, αρχίσαν και συγκρίσεις, τα γνωστά, ότι στο Etihad έχει γίνει ένα ημιτελικός Champions League σε 13 χρόνια λειτουργίας και στο γήπεδο της Tottenham θα γίνει ένα ημιτελικός σε 1,5 μήνα λειτουργίας. Όλα αυτά έτσι, γιατί σε αυτά είναι. Σε αυτά τα έχουν. Στα δικά μας τι γίνεται με Όφη και Αστέρα, πού πηγαίνουμε εκεί? Αυτό λέγαμε ότι θα αφήσουμε τελευταίο το Όφη Αστέρας για συζήτηση. Αυτό που το δίδυμο των Χιλιανών στον πάγκο του Όφη είπε ότι εμείς θα παίζουμε επιθετικά, μου είχε ακουστεί κάπως. Τους βγάζω το καπέλο ότι έχουν αποφασίσει αυτό που λένε οι μπασκετικοί, ότι με αυτό ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο ως τρίτος, έτσι. Αν ήμουν φίλος του Όφη και έβλεπα τη μια μέρα να τρώμε 4-0, την επόμενη μέρα, λογικά Δευτέρα πρωί, θα έβραζα. Έτσι, ναι, να τα λέμε όλα. Μην κρυπόμαστε. Γιατί ως γνωστόν, όσο πιο μακριά είσαι από τον κάδρο, τόσο πιο ξεκάθαρα βλέπεις τον πίνακα. Όταν είσαι στην ώρα που βράζουν τα πάντα, δεν είναι εύκολο να έχεις καθαρό μυαλό. Απ' την άλλη είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος μέχρι τα 2/3 της σεζόν ένιωθε ότι αδικεί τον εαυτό του. Πλέον αρχίζουν και μου μπαίνουν φωλίες ότι ήταν αδικεί τον εαυτό του.
Θεωρώ ότι είναι ομάδα η οποία της χάλασε τόσο πολύ σεζόν στην αρχή που έχει μόνο εκλάμψεις. Ναι. Έχει ποδοσφαιριστές πολύ ποιοτικούς. Δηλαδή έχει δεν είναι εκλάμψεις. Για να είναι. Άμα λέγαμε ότι στην αρχή σεζόν, αν βλέπαμε τον Αστέρα, θα λέγαμε πέμπτο, έκτο. Ναι. Με βάση το ρόστερ. Εύκολα κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν το συζητούσαμε. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι ο προγραμματισμός και το γκρουπ είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι πολλά τα δείγματα γραφής. Αν συμπεριλάβεις και αυτό στο ότι στις καλές σου βραδιές πρέπει να έχεις λίγο τη διαιτησία με την καλή έννοια. Πώς το εννοώ? Να σου κάτσει ένα σφύριγμα που να λες ότι αυτό το λάθος δίνεται. Δεν μπαίνει σε δικασία, όχι το είδε και γιατί δεν το έδωσε. Και να έχεις την τύχη, γιατί θεωρώ ότι όπως το 80%, το 90%, το 80% μάλλον, το 100% του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ το κλείδωσε στην Τρίπολη, στο πρώτο παιχνίδι που είχε όλη την πίεση του που θα πάμε χωρίς τον Ψηλό, χωρίς τον Πρίγκιπας, το ίδιο που έγινε με τον Αστέρα για τον τρόπο με τον οποίο κλείσε το παιχνίδι. Δηλαδή ψάχνει από κάπου να πιαστεί, κάνει ένα ημίχρονο στο οποίο στέλνει ένα DVD και λες παιδιά έκανα τον πρωταθλητή Ελλάδος να έκανα κουδούνια και λες πόσο έλειξε, κοίταξε εντάξει ναι πήγαμε κανένα, ναι πόσο έλειξε βέβαια, 0-3, πώς ρε φίλε 0-3, δηλαδή, ναι αυτό. Όπως τη μία ομάδα την κάνει να είναι πέρασα από εκεί, δεν φοβάμαι τίποτα, έτσι την άλλη την κάνει ρε φίλε αφού δεν πήρα και αυτό, ναι. Πού πάω. Του παίρνει από κάτω, είναι πράγμα, είναι αλήθεια. Ναι, όπως σε παίρνει από κάτω, γιατί κάποιον τον παίρνει προς τα πάνω, έτσι. Και τώρα ο Όφη είναι στα πάνω του, από ό,τι φαίνεται, και ο Αστέρας θέλει μεγάλη διαχείριση στο μάτς. Έχω την αίσθηση ότι από τις δύο ομάδες, στο μυαλό μου, παραλαμβάνω ως τρίτος, ο Όφη δεν έχει να χάσει τίποτα. Ο Όφη έπεφτε. Ναι, ναι. Και πριν. Έχω στο μυαλό μου πώς να σου πω, σαν να πάει να πάρει τον Αστέρα μαζί του. Και αν μπορεί να τον βάλει στη θέση του. Από τον περνάει στη βαθμολογία να κερδίσει, έτσι είναι. Ναι. Γιατί πλέον μπαίνουμε σε διαδικασία και ψυχολογίας. Στην Β' Εθνική υπάρχει το ντέρμπι. Το παιχνίδι που θα κρίνει ουσιαστικά ποιος θα είναι δεύτερος ανάμεσα στον Πλατανιά και τον Απόλλωνα Λάρισας. Με τον Πλατανιά να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Αυτό είναι Κυριακή στις 3 ή αύριο? Ψέμα θα σου πω. Είναι αυτή την αγωνιστική, αλλά ξέρω ότι είναι αυτή την αγωνιστική, το διάβασα. Αλλά το πότε είναι, ποια μέρα είναι, δεν θυμάμαι. Δεν τα κάνουν όλα δύο ώρα στο φούτμπολ. Δεν υπάρχει αξιοπιστία. Για να τα κάνουν. Πώς το είπαμε, για ξαναπέστε λίγο αυτό. Ναι, να. Γίνουν όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Για να υπάρχει αξιοπιστία. Για να υπάρχει αξιοπιστία. Αλλά υπάρχει και το άλλο το αρκετό, έτσι. Ναι, ότι υπάρχει ρε Βασίλης. Αν βολεύει και τους δύο το αποτέλεσμα. Τι ατάκα κι αυτή. Τι μυθική ατάκα. Πάντα τελευταίες αγωνιστικές θυμόμαστε. Τι μυθική ατάκα κι αυτή. Έτσι δεν είναι. Ποιος τι μυθική πει? Ατάκα. Όχι, Αχιλλέας Μπέος. Ποιος άλλος θα μπορούσε να την έχει πει? Ότι αν το αποτέλεσμα βολεύει και τους δύο, δεν είναι χειραγώγηση. Βέβαια. Θα λέγα τώρα καμιά κακία. Όχι, όχι, μην είναι μεσημέρι. Όχι, ξέρεις τι. Γιατί αυτό μπορεί να το μεταφέρεις κι αλλού. Δηλαδή να πεις και εγώ, αυτή μου πρέπει να τον σκοτώσω. Αφού έτσι ήταν καλύτερο για όλους. Ναι, πείτε ότι δεν το είπα, αλλά. Εκνευριστικά. Λοιπόν, στη Super League, για να κλείσω, παίζει ρόλο την ψυχολογία του Πλατανιά ή του Απόλλων Λάρισας που θα πάρει το εισιτήριο για τον Μπαράζ απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι σαν τον Αστέρα Τρίπολης που ξεβολεύεται και ξαφνικά παίζει Μπαράζ, θα είναι σαν τον Όφη που θα παίζει το τελευταίο του χαρτί και θα πει ότι ξέρεις τι, το προσπάθησα, έχω μια ακόμα ευκαιρία. Θα είναι του Πας Γιάννενα που δεν σε πείθει όπως ο Όφη, δεν έχει ούτε καν τις εκλάμψεις του Αστέρα Τρίπολης και θεωρώ ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος για να δούμε την ομάδα της Β' Εθνικής να ανεβαίνει από τον Πάρας και όχι να παραμένει. Δηλαδή στο μυαλό μου έχω την εντύπωση ότι ο Πας μπορεί να την πάθει στον Πάρας. Ενώ ο Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης, αν πάνε, πιστεύω ότι το έχουν. Σχηματικά. Ναι, γιατί θυμάμαι, έχω πάει σε Μπαράζ παραμονής. Το είχα δει γιατί ήλπιζα να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα, αλλά υπολογίθηκε και δεν το κράτησε. Στο Κλάνι Πικελίδη, εκείνο και το Ξάνθη Ολυμπιακό Βόλου. Που η Ξάνθη είχε σωθεί τελευταία αγωνιστική, τα χίλια ζόρια, είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο Παναθηναϊκό, τον κέρδισε, πήγε στα Μπαράζ, ζωρίστηκε πολύ. Τελευταία σεζόν του Μάνταλου στην ομάδα, έχανε ένα 0. Και εκεί που ο Ολυμπιακός ένιωσε ότι
όπου κερδίζουμε πάμε, έρχονται δύο στιγμές και αντίο ζωή. Ξάθη που παίζει. Τι ώρα πήγαινες και πήγαν τα κορίτσια και τα αγόρια. Η Ξάνθη παίζει, πήγε τρεις, πρέπει να δώσει πέναλτι σε λίγο ρεφερή. Η Ξάνθη παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης, είναι το μάτς που θα πάρει για να σωθεί. Αν το πάρει, εντάξει. Άσο και άντερ 3,5. Όλη αυτή η κιτσαρία, όλη αυτή η κιτσαρία τώρα στο Sky, σαν να μας διώχνει, σαν να μας διώχνει. Πραγματικά. Παιδιά, όχι, παιδιά, δεν είναι τίποτα, δεν είναι ότι έφτασε τρεις, αλλά ξέρετε τι, δεν, δηλαδή, αυτό, αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, το ανάλυση των Paris Press. Μετά του Ζέρβα, Γιώργο Παναγιώτη και Αντώνη Τσακαλέα. Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Μια γεμάτη εβδομάδα που, όπως είπα, είχε την Τρίτη Champions League, την Τετάρτη VAR, την Πέμπτη Europa League. Το Σαββατοκύριακο έχει παιχνίδια για όλα τα γούστα. Για φιέστες, για υποβασμούς, μάχες πρωταθλήματος. Η μάχη Liverpool City καλά κρατεί με τη City να υποδέχεται την Tottenham. 1-29 δίνει τη City. 1-29. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 1-29. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, όπως έλεγε και ένας φίλος μου, Ποκετίνο, πάρε το κουπόνι, κρέμασε το στα αποδυτήρια και πες, και πες, αυτοί εδώ μας έχουν για τα σκυλιά. Και μην πεις τίποτα άλλο, λέει. Μόνοι τους θα πούν και θα το πάρουν. Μόνοι τους θα πούν και θα το πάρουν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από εμάς, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.